Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ένας από τους βασικούς εμπνευστές της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκληρώσεως ήταν ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είχε επίσης εμπνευστεί την προσχεδιασμένη γενοκτονία των λαών της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα σκοτεινό πρόσωπο, το οποίο οι ισχυροί θεωρούν και ως τον ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρόκειται για τον Ρίτσαρντ Κούντενφολ Καλέργη, ο οποίος το 1922 ίδρυσε το κίνημα Πανευρώπη, το οποίο στόχευε στη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας τάξης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Σε ένα βιβλίο το οποίο εξέδωσε με τον τίτλο «Practicer Idealismus», δηλαδή «Πρακτικός Ιδεαλισμός», δηλώνει ότι οι κάτοικοι των μελλοντικών Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης δεν θα είναι οι παλαιοί λαοί της Γυραιάς Υπήρου, αλλά ένα είδος υπανθρώπων που θα προέρχονται από επιμιξία. Προκειμένου η Ευρώπη να είναι ελεγχόμενη από μία ελίτ, ήθελε να μετατρέψει τους ομογενείς λαούς σε μία μεικτή φυλή μαύρων, λευκών και ασιατών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πολυεθνικό κοπάδι χωρίς ποιότητα και αξίες, καλά ελεγχόμενο από την άρχουσα τάξη. Στο πλαίσιο αυτό της γενοκτονίας των λαών της Ευρώπης εντάσσεται και η προσπάθεια εξισλαμισμού της, η οποία τεκταίνεται τις τελευταίες δεκαετίες, και μιλώντας εδώ για την πατρίδα μας, ένα από τα σχέδια τα οποία ετοιμάζονται και τα οποία είναι στα τελευταία στάδια της υλοποίησεώς του είναι και η δημιουργία τεμένους στην περιοχή της Αττικής. Ξεκίνησε αρχικώς, αν θυμάστε παλιότερα, με την προσπάθεια να γίνει στην Παιανία και μάλιστα δίπλα από το Διεθνές Αεροδρόμιο, για να βλέπουν προφανώς οι τουρίστες που έρχονται ότι δεν πρόκειται για μια ορθόδοξη χώρα όπως τουλάχιστον την ξέραμε μέχρι τώρα, αλλά πιθανώς για μια υποδημιουργία ισλαμική. Σήμερα η προσπάθεια αυτή, η οποία δεν ευωδόθηκε στην Παιανία, συνεχίζεται στην περιοχή του Βοτανικού, σε μια παλαιά βάση του πολεμικού ναυτικού, και αυτό είναι το οποίο ενοχλεί ακόμη περισσότερο. Και για να συζητήσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα και να δούμε πώς εξελίχθηκε και πώς εξελίσσεται στις μέρες μας, φιλοξενούμε εδώ πέρα τρεις προσκεκλημένους, την κυρία Καλλιόπη Μπελιά, τον κύριο, η οποία είναι πρόεδρος του συλλόγου, του Εξορεστικού Συλλόγου Αθηνά, του Βοτανικού, τον κύριο Ευγένιο Χριστοδούλου, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος, και την κυρία Λαγούρα Φιλιό, η οποία είναι μέλος του συλλόγου. Κυρία Μπελιά, να ξεκινήσουμε από εσάς. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βασιλιάδη, και για τη σειρά μας. Όπως προλογίσατε εσείς, είχαν ξεκινήσει να κάνουν το τέμενος προς την Παιανία, προς τα Σπάτα, και τελικά κατέληξαν ότι πρέπει να έρθουν στο πολεμικό ναυτικό που είναι στην περιοχή μας, στο Βοτανικό. Εμείς, σαν εξοραϊστικό σύλλογος τότε, εφόσον ξέραμε ότι έχουν ψηφίσει όλοι το 2006 ομόφωνα να γίνει αυτό, αντισταθήκαμε, κάναμε ένα συντονιστικό, έχοντας δημοσιογράφο, έχοντας απόστολο του στο ναυτικό. Ξεκινάει ποια χρονολογία το 2010. Αυτό ξεκίνησε το 2010. Εμείς. Ναι. Κάνουμε. Το 6 το ψηφίσανε. Το 6 για να γίνει στο Βοτανικό πλέον, έτσι. Όχι. Ή όχι. Όχι. Γενικώς είναι η έναρξη του Ισλαμικού τεμένου. Ναι. Που αρχικώς ήταν για την Παιανία. Έφυγε από εκεί, από το αεροδρόμιο, από τα Σπάτα. Ναι. Άλλαξε 2-3 φορές και κατέληξαν στην περιοχή τη δική μας. Αυτό πότε έγινε? Εμείς το εντοπίσαμε αυτό, ενημερωθήκαμε το 10. Το 10. Ότι έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα. Και θέλουν να κάνουν την κατασκευή εκεί. Κάναμε ένα συντονιστικό λοιπόν τότε, διαμαρτυρηθήκαμε και εν συνεχεία δεν έχουμε σταματήσει μέχρι σήμερα, μη θέλοντας να γίνει καθόλου ισλαμικό τέμενος στον χώρο τον ελλαδικό, και ιδιαιτέρως πλέον στο Βοτανικό, σαν τοπικιστές. Ναι, ναι. Έχοντας πάρει την απόφαση να γίνει εκεί. Το 2011 λοιπόν κάναμε μία προσφυγή με το Σεβασμιότατο Πειραιώς στο Συμβούλιο Επικρατείας, η οποία προσφυγή κατά πλειοψηφία γίνει υπέρ του κράτους. Μετά από αυτό,
ακολούθησαν 6 διαγωνισμοί στην ΕΙΔΕΚ, τη λεγόμενη. Το οποίο κράτος τι έλεγε ακριβώς? Το κράτος επέμενε ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρονται πρέπει να γίνει το Ισλαμικό τέμενος, διότι κατά την άποψή τους χρειαζόμαστε εδώ λόγω μουσουλμάνων και πληθυσμού να έχουν τόπο, να προσεύχονται και να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Δεν μπορούμε δηλαδή να τους έχουμε χωρίς αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο. Ναι. Έτσι επικαλούνται. Εμείς μέσα εκεί. Εντάξει, επικαλούντο, ακούσατε αυτά τα οποία είπα στην εισαγωγή και τα οποία είναι επιβεβαιωμένα και τελικώς από ό,τι φαίνεται και ξέρουμε ως ένα μεγάλο βαθμό όλες οι κυβερνήσεις τελικώς υλοποιούν σιωπηρά αυτό το σχέδιο και όχι αυτά τα οποία εντέλονται να πράξουν με την ψήφο του λαού. Δηλαδή, το τελευταίο που σου ενδιαφέρει και μάλιστα κάποιος ο οποίος έκανε μια εκπομπή σε κάποιο κανάλι περιφερειακό, ένας πολύ αξιόλογος, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, είπε επιλέξει ότι η σημερινή πολιτική στην κυριολεξία μισούν τους Έλληνες. Και αυτό επιβεβαιώνεται, κυρία Μπελιά, καθημερινό σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στο θέμα του τεμένους τώρα. Το έχουμε δει. Ναι. Λέει, πάρτε το είδηση, οι πολιτικοί μισούν τους Έλληνες. Είναι... Έτσι, μεγαλύτερη εχθρή, ναι, έξω. Ακριβώς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ακριβώς γιατί προς αυτήν την κατεύθυνση, ας πούμε, επιμένουν και πιέζουν. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο η κεφαλή η οποία ευθύνεται. Υπάρχει μια ολόκληρη, ένας ολόκληρος μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να ξεκινάει από τους πολιτικούς, αλλά υπάρχουν όλες οι άλλες διαβαθμίσεις. Ναι. Οι υπόλοιποι, γιατί μισούν τους Έλληνες ή γιατί εκτελούν αυτά τα οποία βλέπουν, τα οποία θα οδηγήσουν τελικά και στην καταστροφή των ίδιων. Δεν θα ζημιώσουν και τους ίδιους, αλλά βλέπετε ότι όλοι εκτελούν πυθύνια. Δεν υπάρχει αντίσταση. Και να σας πω, εσείς κάνατε αυτό το τεράστιο το βήμα να αντιστέκεστε, εσείς μία γυναίκα, ότι το σωματείο σας, εν πάση περιπτώσει. Πού είναι το πολεμικό ναυτικό? Ανύπαρκτο. Τι όρκο έχουν δώσει, κυρία Μπελιά, αυτοί? Να παραδίδουν την πατρίδα στους μουσουλμάνους, τι ακριβώς έχουν πει αυτοί? Ή το ξεχάσανε? Είναι ανύπαρκτο και έχουν και τεράστια ευθύνη. Και υπήρξαν ένας, υπήρξε που αυτό, ένας, ναι, κάποιος, ας πούμε, το γιατρός, αξιωματικός, νομίζω υπήρξε που έκανε... Κύριε Ζώης. Ο γιατρός ο Ζώης που ήταν με την προσφυγή που κάναμε. Το επώνυμο. Δεν ξέρω. Ζώης. Ναι, εκτός αν λέτε για το Θανάση. Το... Όχι, όχι, όχι. Κάποιος γιατρός. Γιατρός, αυτός. Είναι και ένας άλλος που ήταν μαζί με το Σεβασμιότατο, τον ξεχνώ τον όνομα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Θυμάμαι ένα γιατρό, ο οποίος σε κάποια διάλεξη του πολεμικού ναυτικού, ήταν μόνο αξιωματική, ναι, ο οποίος σηκώθηκε πάνω, μπροστά σε... και ήταν έτσι, ξέρω εγώ τώρα, μέσου βαθμού, δεν ήταν ανωτά του, μπροστά σε ναυάχους, αντιναυάχους κλπ. Ύψωσε τον τόνο του και τους λέει, εγώ δεν δέχομαι η ημισέλληνος να πατήσει την ελληνική σημαία μέσα στη βάση του ναυτικού. Και βεβαίως καταλαβαίνετε τι συνέπειες είχε μετά. Τον κυνηγάγανε, διώξεις και τέτοια. Αλλά είχε το στέλος και το θάρρος να σηκωθεί και να το πει: οι υπόλοιποι πού είναι που έχουν ορκιστεί? Και είναι όλοι επίορκοι. Πού είναι οι υπόλοιποι? Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη που σας διέκοψα τώρα, απλώς ήθελα να κάνω αυτή την επισήμανση. Συνεχίστε την. Μετά ακολούθησαν 6 διαγωνισμοί στην υπηρεσία της ΕΙΔΕΚ. Και φυσικά, εφόσον δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν αυτοί οι διαγωνισμοί, αναγκαστήκαμε εμείς μετά να κάνουμε αιτήσεις ακυρώσεως από 2 δικηγόρους, κατά του Δημοσίου, κατά του Υπουργείου Παιδείας, κατά του Υπουργείου Ανάπτυξης και κατά της αποφάσεως της ΕΙΔΕΚ, για να βγάλει και αυτή μια απόφαση. Ναι. Για την κατασκευή του τεμένους, αλλά με μετασκευή που αυτό δεν μπορεί, δεν λέγεται δηλαδή στην ορολογία την... Δεν υπάρχει, κάνω μια μετασκευή. Έχω μια κατασκευή και της κάνω μια μετασκευή. Ναι, ναι, ναι. Το χρησιμοποίησαν όμως και καλά για να μπορέσουμε να κάνουμε του συγκεκριμένου, ναι, κτηρίου που είναι φυσικά στην περιοχή τη δική μας. Σκαρφίζονται τα μοίρια όσα για να μπορέσουν να ξεπεράσουν οποιοδήποτε ενδεχομένως εμπόδιο υπάρχει προκειμένου να υλοποιηθεί πάση θυσία αυτό το οποίο έχουν προσχεδιάσει. Γιατί αυτά όλα, καθότι θα γνωρίζετε κι εσείς, είναι όλα αντισυνταγματικά. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι συνταγματικό. Ναι. Όλα είναι παράνομα. Και προσπαθούν, όπως λέτε, με διάφορους τρόπους να προχωρήσουν για να φτιάξουν αυτό το τέλος πάντων το οποίο θέλουν να μας... Και μάλιστα εμείς θέλουμε να τους βλέπουμε και καλά διασκορπισμένους από εδώ και από εκεί. Δεν θα είναι και για μας καλύτερα να έχουν ένα συγκεκριμένο χώρο για να ξέρουμε ότι είναι εκεί?
Το χρησιμοποιώ και αυτό. Δηλαδή, μας κάνουν ένα γκέτο να αφανίσουν εμάς εκεί ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Κυρία Μπελιά, ναι, αφού τους στέλνουν σε ένα χώρο, γιατί δεν πάνε στις πατρίδες τους από εκεί που προέρχονται. Δεν κατάλαβα εδώ πέρα γιατί πρέπει να είναι ο συγκεκριμένος χώρος. Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία από την Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω που ήταν, κάποια, εν πάση περιπτώσει, Σαουδική, κάποια ναι. χώρα από εκεί της περιοχής, που υπάρχει μια τεράστια έκταση στην έρημο, με δεν ξέρω πόσες χιλιάδες αντίσκηνα, αλλά όχι τα αντίσκηνα που ξέρετε που πάνε ο στρατός και κάνει διανυκτέρευση, ξέρω και τέτοια, αντίσκηνα τα οποία μοιάζουν με σουίτες. Κλιματιζόμενα, μιλάμε για μια υπερκατασκευή, δηλαδή ειλικρινά όταν την είδα εγώ έμεινα έκθαμβος, οι οποίες έχουν γίνει, λέει, για το Ραμαζάνι, για να φιλοξενούν 6 εκατομμύρια, νομίζω, πιστούς για 3 βράδια. Δύο εκατομμύρια. Δύο βράδια. Ορίστε. Όχι, όχι, δεν μιλάω για πόσα άτομα η κάθε μία, μιλάω για πόσες μέρες. 3 μέρες το χρόνο. Για 6 εκατομμύρια πληθυσμό. Γιατί δεν παίρνουν 6 εκατομμύρια τις άλλες 362 μέρες το χρόνο και πρέπει να τους φορτωθούμε εμείς. Για το σχέδιο που έχουν. Για το σχέδιο που έχουν. Για το σχέδιο. Θέλω να σας πω ότι μας δουλεύουν κανονικά, ότι τις λύσεις τις έχουν, απλά πρέπει να υλοποιηθούν τα σχέδιά τους. Και βρίσκουν τους τρόπους να το κάνουν. Προσδιορίσουν αυτοί, επειδή τα έχετε μελετήσει τα θέματα, προσδιορίσουν για ποιους πρόκειται να είναι αυτό το τέμενος. Για τους μουσουλμάνους, λένε. Ποιους μουσουλμάνους? Εμείς δεν υπάρχει... έχουμε. Ορίστε. Εμείς μουσουλμάνους δεν έχουμε εκεί και ούτε ζήτησαν κάτι συγκεκριμένοι. Δεν έχουν ζητήσει, δηλαδή δεν έχουν γίνει αιτήματα για να τους φτιάξουμε ένα Ισλαμικό τέμενο. Όχι, αυτοί έχουν δεν ξέρω πόσες. Πώς το λένε, σεκτες, λένε πώς λένε. Σιίτες, Σουνίτες, Αλεβίτες και ούτω καθεξής. Ναι. Ναι. Και ξέρετε, μεταξύ τους ο ένας μαχαιρώνεται με τον άλλον. Βεβαίως. Για ποιους είναι προσδιορίζουν, ναι. Ή αφαιρέτως το αφήνουμε. Και ποια η χωρητικότητα, λέει 350 άτομα, τουλάχιστον έτσι ξέρω εγώ. Για 350 άτομα δεν προβλέπετε. Δεν εδώ, είναι δυνατό. Εδώ έχουμε γεμίσει κάτι εκατομμύρια, δηλαδή τι θα γίνεται πάλι. Ποιος θα πρωτομπεί εκεί πέρα να προσευχηθεί. Ή θα είναι μία μέρα το χρόνο ο καθένας και οι υπόλοιποι θα είναι με σειρά αναμονής. Θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Απλώς ίσως είναι το ξεκίνημα για να φτιάξουν 5.000 τεμένοι να γεμίσουν γιατί την Ελλάδα. Έχουν, ναι, ναι, μα έχουν έτσι. Και πολλή έκταση μετά για επέκταση. Υπάρχουν χερσαίες εκτάσεις εκεί. Όχι για επέκταση, υπάρχει όλη η Ελλάδα για επεκτάσεις. Ναι. Και εκεί στο συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν αυτό μετέπειτα. Δεν θα τους εμποδίσει να σταθούν μόνο εκεί. Περάσατε καθόλου από την πλατεία Βικτωρίας? Βεβαίως, είχα πάει κάποια μέρα. Όχι σήμερα έτσι, κάποια μέρα, τι γίνεται για έτσι. Εγώ όταν έφτασα εκεί ήταν απελπιστική η εικόνα και η κατάσταση, διότι βρισκόντουσαν όλοι έξω στην πλατεία. Εκεί υπήρχε δε τόσο πολύ ζέστη και ρήπανση από την ατμόσφαιρα, όπου και οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν τους χώρους για τις προσωπικές τους ανάγκες. Γιατί έρχονται στην πλατεία Βικτωρίας? Γιατί εκεί υπάρχουν, καθότι πληροφορήθηκα, οι διακινητές, με τους οποίους έχουν και τους... Υπάρχει έτσι ένα... Συμπλέγουμε με τους δουλέμπορους, με τους διακινητές, τους ορίζουν που θα πάνε. Υπάρχει το χρήμα το οποίο κινείται εκεί. Υπάρχουν συμφέροντα δηλαδή, δεν θέλουν να είναι σε ένα χώρο, όπως παραδείγματος χάρη είναι στον Ελαιώνα σε εμάς που τους έφεραν εκεί και έκαναν τον καταβλισμό. Πάντως, εκεί δεν το θέλουν. Ναι, ναι, θέλουν ναι. στο κέντρο για να μπορούν να διακινούν και ό,τι άλλο έχουν. Πάντως, για να είμαστε σαφείς, να διευκρινίσουμε. Πρώτον, ότι εμείς θα τους λέμε λαθρομετανάστες, όπως ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Δεύτερον, επειδή είμαστε και χριστιανοί και ορθόδοξοι, μάλιστα. δεν χαιρόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο που πνίγονται παιδάκια. Είναι σαν να πνίγει το δικό μου παιδί, έτσι αισθάνομαι εγώ. Και νομίζω ότι δεν είναι και εσύ. Νομίζουν ότι είμαστε υποδρατιστές και οτιδήποτε. Αυτές τις ετικέτες όμως μας βάζουν. Δεν πειράζει, καθώς λίγο είναι αυτό τους. Διότι αν δεν ήταν ρατσιστές αυτοί οι ίδιοι που τα λένε, θα φροντίζαν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στις χώρες τους, να τους δώσουν βοήθεια στις χώρες τους και όχι να είναι κυνηγημένοι για να ψάχνουν εδώ και οπουδήποτε αλλού. Οι ρατσιστές πραγματικοί είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τους άλλους, έτσι. Πολύ σωστά. Μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα και αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Έτσι, οι πρώτοι που τους πονάμε είμαστε εμείς. Αλλά δεν μπορεί να γεμίσεις τη χώρα με εκατομμύρια τα οποία έχουν και διαφορετική κουλτούρα. Έχουν διαφορετική πίστη, άλλο πολιτισμό και όλα αυτά θα έχουν συνέπειες τραγικές για όλους και για μας και για αυτούς. Έτσι. Φυσικά. Και γι' αυτό αντιστεκόμαστε και οτιδήποτε, γιατί πονάμε, αγαπάμε τη χώρα μας και φυσικά και την Ορθοδοξία μας. Θα έρθουν να επικρατήσουν αυτοί με τις σημαίες τους και με τα δικά τους τα πιστεύω και τα συνθήματα, γιατί το Κοράνιο είναι πάνω απ' όλα για αυτούς. Το Ισλάμ είναι ό,τι χειρότερο.
το τέμενος είναι από το ρήμα τέμενο που σημαίνει το χωρίζω τον τόπο και τον άνω και δικό μου, τον οικειοποιούμε εγώ. Και φυσικά θα υπάρχουν και προβλήματα κοινωνικά και προβλήματα καθημερινά. Το πώς θα διακινούνται αυτοί οι συγκεκριμένοι μέσα σε αυτή την πόλη που θα κάνουν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς που δεν χωράμε εμείς ίδιοι για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε. Όλοι αυτοί λοιπόν τι άλλο μπορούν να κάνουν εκεί. Πάντως, να μας διώξουν δηλαδή εμάς, να φύγουμε εμείς, γιατί κάτι τέτοιο θέλουν. Ξέρετε, η εντολή στην αστυνομία είναι αν κάποιος από τους Έλληνες χρησιμοποιήσει χωρίς εισιτήριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να συλλαμβάνεται, ο αλλοδαπός αφήνεται ελεύθερος, έτσι. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το τομέα έχουν πιο πολλά δικαιώματα οι αλλοδαποί παρά οι Έλληνες. Γενικώς έχουν πιο πολλά δικαιώματα, όπου βρεθούν. Όπου βρεθούν. Και κάποιοι Έλληνες μάλιστα χρησιμοποιούν για να μπορέσεις, παραδείγματος χάρη, και ιατροφαρμακευτικά να έχεις κάποια μέρη καλύτερη. Πες ότι σε λένε Αχμέτ, όπως. Και αμέσως θα διευκολυνθείς. Μην δίνεις ταυτότητα με το δικό σου όνομα. Άμα πεις ότι λέγομαι όπως, έχεις τακτοποιηθεί κιόλας. Γενικώς. Άρα λοιπόν, ποιοι είναι οι εχθροί της δικής μας χώρας και πώς μας χρησιμοποιούν τελικά εμάς. Ακούγοντας και τι γίνεται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ναι. Ακούγοντας και τι σημαίνει σε άλλες χώρες. Εμείς εδώ θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε κανένα σύστημα που να μας προστατεύει σαν πολίτες Έλληνες πλέον τώρα. Όχι, δεν έχουμε απολύτως τίποτα να προστατεύει. Έχουν όλα διαλύσει. Ναι. Και φυσικά έχουμε ευθύνες ο καθένας ξεχωριστά. Το κράτος είναι μια προστατεύει τους πολίτες. Οι ενόπλες δυνάμεις είναι μια προστατεύουν τους πολίτες. Το ξέρετε ότι οι ενόπλες δυνάμεις δήλωσαν αδυναμία να φυλάξουν τα σύνορα. Μήπως πρέπει να τις κλείσουν τότε, να τις ακυρώσουν, για ποιο άλλο λόγο υπάρχουν. Για ποιο λόγο να υπάρχουν και να γίνονται όλα αυτά τα. Αδυναμία. Δήλωσαν να φυλάξουν, δεν μπορούν να φυλάξουν τα σύνορα. Ξέρετε, αυτό είναι και μια ενδεχομένως έμεση πίεση για να φέρουν τη Frontex, η οποία Frontex όταν θα πάει στα νησιά και υποτίθεται θα αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων. Μετά θα κάνει ο Τούρκος ενδεχομένως μία απόφαση, αυτό ας τα ακούνε κάποιοι οι οποίοι παρακολουθούν. Θα κάνει μία απόφαση και όπως έγινε στην Κύπρο, θα τραβηχτούν πίσω και θα πει εμείς δεν είμαστε. Εμείς είμαστε για να φυλάμε να μην γίνεται απόφαση να των μεταναστών. Και θα μάθουμε. Και θα πάρουν μερικά νησάκια έτσι για την πλάκα. Λοιπόν, πολύ κακώς δήλωσαν αδυναμία οι ενόπλες δυνάμεις και αυτό νομίζω. Φυσικά ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό. Κύριε Χριστοδούλου, τι λέτε για όλα αυτά, γιατί σας αφήσαμε και σας τους δύο, να σας δώσουμε λίγο και τον λόγο, να μην με έχετε ερεθίσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα τώρα που λέτε για τις ένοπλες δυνάμεις. Ναι, ναι, μην είστε ελεύθεροι. Διότι μία ιδιότητά μου είναι να είμαι ενεργός έφεδρος, οπότε μάλιστα. Αυτό που άκουσα τώρα, συμφωνώ απολύτως ότι έτσι είναι και είναι σχεδιασμένο. Εννοείται. Λοιπόν, και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό που λέω. Αλλά αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ μία γνώμη, αλλά με το όνομά τους, τα πράγματα. Φυσικά να τα πείτε. Ωραία, γιατί αναφέρατε το πώς ξεκίνησε με τον φίλο μας, τον κύριο Καλέργη, ο οποίος και αυτός είναι ένας διεκπεραιωτής σε αυτά που λέμε τα μυστικά πρωτόκολλα της ΙΟΝ. Αυτό ακριβώς είναι ο κύριος αυτός. Και όλοι οι υπόλοιποι που λέμε τώρα που διεκπαιρεώνουν αυτά τα σχέδια που εσείς αναφέρατε το 22. Εγώ θα σας πω είναι πιο παλιά, γιατί ακόμα και η καταστροφή της Μύρνης το 22 ήταν σχεδιασμένη. Εννοείται. Και πρωταγωνίστησαν οι Γερμανοί αξιωματικοί, οι οποίοι κατευθύνανε τις δυνάμεις του Κεμάλ. Και ένας από τους στόχους ήταν ο Χρυσός των Ελλήνων και η Τράπεζα της Ανατολής. Πέρα από τα γεωστρατηγικά, ήταν και το οικονομικό κομμάτι αυτό. Αλλήμον το παραβλέπαν αυτό. Που θα ήθελα εδώ πέρα να πω ότι η Τράπεζα της Γερμανίας είναι από αυτό το χρυσό. Το ίδιο και η Τράπεζα της Γαλλίας. Που αυτές οι δύο κάνουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Άρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι από ελληνικό χρυσό. Λοιπόν, και αυτοί οι κοπρίτες εκτός από αυτό προσπαθούν να διαλύσουν και την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι και η πηγή σε αυτό που λέμε Greek Orthodox, λένε έξω, έτσι, η Ορθόδοξη. Λοιπόν, ωραία. Αυτή η πηγή πρέπει να λιωθεί. Γιατί είναι και το περίφημο ελληνικό πνεύμα. Κοιτάξανε και συρρυκνώσανε τον ελληνισμό στο έδαφος που είμαστε τώρα, διώχνοντάς τον και από την Μικρά Ασία και από την Αίγυπτο και ούτω καθεξής, και τώρα μας τσακίζουν εδώ πέρα. Αυτό το σχέδιο που υπάρχει για την αλλίωση του πληθυσμού στην Ευρώπη
Και αυτό που προβλέπει το τι θα γίνει στην Μεσόγειο και στην Ελλάδα είναι το λεγόμενο σχέδιο Φεδώρα. Αυτό είναι υπαρκτό. Ναι. Οι δικοί μας οι Κοπρίτες έχουν υπογράψει από το 1990 αυτό το σχέδιο, το κατέθεσε ο Γιώσεφ Λουν στο ΝΑΤΟ το 1989. Περιέργως τότε είχαμε και την τόση του Συμβούλου Βαρσοβίας. Το 90 υπογράφηκε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Ελλάδα να κοπεί στα τέσσερα. Και το ένα κομμάτι που θα μείνει το κύριο κομμάτι θα έχει δύο τομείς. Τον μουσουλμανικό και τον χριστιανικό. Και αυτά διεκπαιρώνουν. Για να μπορέσουν να γίνουν, δεν πρέπει να υπάρχουν και ένοπλες δυνάμεις που να μπορούν να αντισταθούν. Λοιπόν, οπότε αυτό εξυπηρετούν. Επίσης, θέλουν και τη διάλυση την οικονομική. Γιατί διαλύεται ο κοινωνικός ιστός και δεν υπάρχει αντίσταση. Σε αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Ο πρώτος που το ξεκίνησε πρακτικά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Διότι ο ίδιος είχε δηλώσει τότε ότι πρέπει να δημιουργήσει καινούργια αστική τάξη στην Ελλάδα. Αυτός και ο Ράλης ήταν που κάνανε, ας πούμε, και τα πανωτόκια και διαλύσαν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι. Ωραία. Μετά χτυπήσανε τους μικρομεσαίους. Από τους μικρομεσαίους τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αφαιρεθεί 550 δισεκατομμύρια. Δικές τους μελέτες αυτές. Και χτυπήσαν και την εργατική τάξη τη λεγόμενη, που εκεί πέρα βέβαια πρωταγωνιστεί ο συνδικαλισμός, ο κομματικός του Κουκουέ και του Πασόκ κτλ. Και τώρα την αντικαθιστούν με Πακιστανούς, Αλβανούς και ό,τι άλλο θέλουν, Αφγανούς κτλ. Λοιπόν, άρα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια γενοκτονία των Ελλήνων με πολλούς τρόπους υπέρ άλλων εθνών. Εδώ πέρα δηλαδή βλέπουμε πρακτικά ένα ρατσισμό κατά των Ελλήνων. Αυτό το είπατε πάρα πολύ εύστοχα, την γενοκτονία τώρα. Γιατί ξέρετε, σε συζητήσεις και προσωπικές και σε άλλες που παρίσταμε, λέει να βάλανε, λέει τον τάδε φόρο, βάλανε αυτό, τι θα κάνουμε, τι θα δείξουμε. Και τους λέω το εξής, ξεκάθαρα. Το σχέδιο το τελικό είναι η πλήρης εξόντωση των Ελλήνων. Μην γελιέστε. Πάρτε το απόφαση, πάρτε το είδηση. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Να εξοντώσουν εντελώς τους Έλληνες και να φέρουν άλλους να κατοικήσουν αυτό τον ευλογημένο τόπο. Έτσι, συγγνώμη για την διακοπή, απλώς επειδή το είπατε και συμφωνώ πολύ εύστοχα. Αλλά θα ήθελα εδώ πέρα για προς ενίσχυση αυτών των επιχειρημάτων να σας πω ότι ξαφνικά φτωχήναμε όταν ανακαλύψανε, όταν μάλλον όχι τα αποκαλύψανε, γιατί αυτά ήταν γνωστά. Έτσι. Όταν αποκαλύφθηκε ο ρηχτός πλούτος της Ελλάδας. Τότε ξαφνικά φτωχεύσαμε. Θέλω να σας πω όμως, δεν είναι τυχαίο που αυτά έγιναν το 10. Το 10 έληξε σύμβαση Κούπερ. Έτσι. Λοιπόν, όσοι ξέρουν να το ψάξουν να βρουν τι είναι η σύμβαση Κούπερ. Πολύ σημαντικό. Και έχουμε αυτή τη συνέχεια. Πολύ σημαντικό. Ο άλλος ο Κοπρίτης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο λεγόμενος Γεωργάκης, που και αυτός είναι Εβραίος, γιατί οι 270-300 είναι Εβραίοι, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το λέω γιατί πλέον φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ώστε μας πάνε και η γενοκτονία. Θα ήθελα να σας πω ότι ακόμα και τα οικονομικά στοιχεία που μας δίνουν είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι ιδιωτική, του Ρότσιλντ, Εβραίος πάλι. Αυτός που κάνει κομμάτι στην ελληνική οικονομία είναι το ΚΙΣ, Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο. Κανείς δεν πληρώνει, όσοι είναι γραμμένοι εκεί, που είναι οι περισσότεροι πολιτικάτιδες, λοιπόν δεν πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα. Αυτά πρέπει να το καταλάβουμε οι Έλληνες, ότι πρέπει να αντισταθούμε. Και αυτό το λέω διότι πλέον πέρα από τα οικονομικά, με το νέο έτος θα μας έρθουν και τα θερμά. Γι' αυτό το επιμένω και το λέω, διότι πρέπει η Ελλάδα να ανακηρύξει ΑΟΣ μέχρι τέλος του 2016. Τελειώνει το δικαίωμά της αυτό. Σε αυτό ενδιαφέρεται και όλος ο περίγυρος ότι πρέπει να γίνει. Ναι. Λοιπόν, άρα δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 πρέπει να έχει λυθεί το πρόβλημα του Αιγαίου και της Μεσογείου. Οι δικοί μας, οι πρόθυμοι, έχουν συμφωνήσει η Ελλάδα να χάσει Καστελόριζο, Θράκη και Μισό Αιγαίο. Εννοείται. Ωραία, λοιπόν. Και ό,τι άλλο γίνει μέσα. Εγώ θέλω να βάλω ένα ερωτηματικό σαν Έλληνας πολίτης και ενεργός πολίτης βέβαια. Θέλω να πω το εξής. Ένα σενάριο, απλό. Γίνεται ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία και ενεργοποιούν εδώ πέρα το 1 δέκατο των μουσουλμάνων που είναι μέσα στην Αθήνα. Οι μουσουλμάνοι μέσα στην Αθήνα είναι πάνω από 3,5 εκατομμύρια. Άρα μπορούν εύκολα να κινητοποιηθούν με μια προβοκάτσα και με ένα τζιχάντι να πούνε αυτοί οι μάμιδες. Μπορούν κάλλιστα να κινητοποιηθούν 350.000. Εγώ αυτό θα σου βάλω και ένα μηδενικό και θα πω 35.000. 35.000 να βγουν να πολεμήσουν κατά των Ελλήνων όταν σε ένα τέτοιο θερμό επεισόδιο που πρέπει να γίνει επιστράτευση ο στρατός πάει έξω και αδειάζει εδώ πέρα χώρος. Έξω. Πολύ έξω. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν. Σας αφήνει το πεδίο ελεύθερο. Ελεύθερο το πεδίο. Και πώς παρασύρεται ο κόσμος. Έρχονται αυτοί τώρα κατά χιλιάδες, ας πούμε, κάθε μέρα. Πρέπει να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Εδώ είναι κάτι ύποπτο, δεν μπορώ να σου το πω. Ναι, μπαίνουν κατά χιλιάδες. Τους βλέπουμε ότι είναι τα ρακέτητοι, κακόμοιροι και τέτοια. Όχι. Όχι, μισό λεπτό. Εκείνη η παγίδα δεν βλέπουν ντυμένους στα χακί με όπλα να μπαίνουν. Τους βλέπουν έτσι και λέει, δεν πειράζει, κακόμοιροι είναι.
Όταν έρθουν όμως εδώ πέρα, τα όπλα τους περιμένουν. Είχε πει η κυρία Κανέλη στη Βουλή, αν το θυμάστε, εγώ το έχω ακούσει, ότι μέσα στην Ελλάδα υπάρχουν κρυμμένες 700.000 Καλάσνικοφ. Δεν θα το έλεγε στη Βουλή αν δεν είχε στοιχείο, θα τις λέγανε λες σαγραμμάρες, έτσι. Όταν βγαίνει κάποιος στη Βουλή, έχει την ευθύνη αυτό που λέει και ξέρει τι λέει και έχει στοιχεία για αυτά που λέει. Για ποιους είναι 7.000 Καλάσνικοφ, εγώ δεν έχω προσωπικά. Πόσα είπατε, πόσα είπατε. 700.000. 700.000. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Η ίδια η ασφάλεια. Δεν έχει σημασία. Έχετε εσείς Καλάσνικοφ. Καλάσνικοφ. Κυρία Βαγιά, έχετε εσείς. Κυρία Λαγκούρα, έχετε Καλάσνικοφ στο σπίτι σας. Άρα και κάποιους άλλους με τα Καλάσνικοφ. Σαφώς. Λοιπόν, ας ξυπνήσει ο κόσμος λοιπόν, που τους βλέπει έτσι και λέει κακόμοιροι. Γιατί θα είναι. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να γίνω λιγάκι κακός και ας με πούνε όπως θέλουν. Αλλά εγώ οφείλω και αισθάνομαι την ανάγκη να ενημερώσω τη γνώμη μου, ας πούμε, για τους Έλληνες που αισθάνονται Έλληνες. Γιατί μερικοί έχουν εκφυλιστεί πια, δεν έχουν καθόλου ελληνική συνείδηση. Αυτοί είναι άχρηστοι, πρέπει να τους πάρουμε το δικαίωμα της αιταγένειας και να το δώσουμε σε οποιοδήποτε αισθάνεται Έλληνες. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Η ασφάλεια είχε πει πριν 2 χρόνια ότι στην Αθήνα κυκλοφορούν από 160 έως 300.000 Καλάσνικοφ. Δεν ξέρουν πόσα. Ωραία. Εμείς δεν τα έχουμε όπως είπαμε. Και είπαμε ότι εδώ πέρα έχουμε τους αλλοδαπούς. Στην Αθήνα μέσα έχουμε πρόβλημα με τζιχαντιστές και με ουτσακάδες Αλβανούς. Ναι. Γιατί έχουμε πρόβλημα και με την Αλβανία. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Σωστό. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για τους πράκτορες της Τουρκίας. Έχουμε και αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για να πονηρέψω λιγάκι τον κόσμο, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να δουν ότι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα τάχα σαν πρόσφυγες, που δεν είναι πρόσφυγες, γιατί και νομικά πρόσφυγας είναι στα όμορα κράτη. Όταν πηδάς κανένα δύο κράτη για να έρθεις, δεν είσαι πρόσφυγας. Επίσης, πρόσφυγας πάντα μιλάμε ότι είναι από σύραξη, από πόλεμο. Λοιπόν, ωραία, αφού είναι από πόλεμο, στον πόλεμο επιστρατεύουν τους νέους. Αυτοί που οι τάχα Σύριοι πώς έρχονται εδώ. Γιατί 5 χρόνια πριν δεν ερχόντουσαν. Μήπως επειδή τώρα χτυπιούνται από τους Ρώσους έρχονται. Ξυρίζουν τα μουσια τους και μας έρχονται. Λοιπόν, λέω και αυτό. Επίσης, ναι, ήθελα να σας πω. Καταρχήν, μέσα στην Αθήνα οι άντρες αλλοδαποί. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν από 47 χώρες. Όλοι αυτοί δεν έχουν πόλεμο, ούτε έχουν προβλήματα. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ο Πακιστανός, γιατί να έρθει εδώ πέρα μέσω Τουρκίας, αφού μπορεί από το Πακιστάν με το αεροπλανάκι να πάει κατευθείαν στη Γερμανία. Ακριβώς. Αυτό είναι περίεργο. Άρα πρέπει να δούμε ότι εδώ πέρα τους μαζεύουν για συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι, την διάλυση της Ελλάδας, έτσι, η Ελλάδα να χαθεί άνευ πολέμου. Έτσι, ακριβώς. Ωραία. Και πού βασίζονται? Στο φιλότιμο και τη φιλεσπλαχνία των Ελλήνων. Τον κακόμοιρο. Το ξενείο είναι στο DNA του Έλληνα. Αυτό εκεί βασίζονται. Εκεί βασίζονται και. Ναι, αλλά πλέον φτάνουμε ότι πλέον αυτοκτονούμε. Ακριβώς. Από τη... Γιατί εκμεταλλεύονται το συναίσθημα και καταντάμε εμείς οι ηλίθιοι. Ο εύκολος αντίπαλος πια, το εύκολο θύμα. Κύριε Χριστοδούλου, διάβασα ότι στην Πάτρα μόνο, έτσι, σε κάποιο δημοσίευμα από τις προάλλες, 10.000 παιδιά δεν έχουν γάλα να πιούν. Τι μου λέτε, να σας πω κι εγώ κάτι περισσότερο. Ελληνόπουλα. Και τότε τους έχει πιάσει ο πόνος για όλους αυτούς που τους φέρνουν σκοπίμως εδώ μέσα. Και έτσι, είναι και κανένας, κανένας δεν συγκινείται. Όλοι αυτοί οι αμνηστίες, αυτές οι νοικιώνοι, οι απαταιώνες, δεν έχει μιλήσει κανένας ποτέ για Έλληνα. Ποτέ, δεν έχει ακουστεί Έλληνα στόματος. Για όλους τους άλλους είναι οι καημένοι αυτοί, κάθε τους πάτε τους στα σπίτια. Είναι πληρωμένοι προβοκάτορες, πληρωμένοι. Οι ΜΚΟ πληρώνονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρώτα απ' όλα... Οι πραγματικοί ρατσιστές που είπα πριν. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ρατσιστές που είπα πριν. Οι πράκτορες κατά των Ελλήνων. Πληρώνονται από τον Τζόρτζ Σόρος. Αυτό το ίδρυμα αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω να σα πω κάτι. Γιατί πρέπει οι Έλληνες και ιδιαίτερα και οι άντρες και οι γυναίκες να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ κοντά να έχουμε εξελίξεις. Και θέλω να πω το εξής. Ο αντρικός πληθυσμός των αλλοδαπών μέσα στην Αθήνα είναι 50% επιπλέον από τους άντρες, τους Έλληνες, που είναι σε μάχημη ηλικία. Έλεγε κάποια στιγμή ο Καρατζαφέρης. Μάλιστα. Ότι στις ηλικίες από 18 έως 45. Οι αλλοδαποί είναι περισσότεροι από τους άνδρες Έλληνες. Ναι, είναι 1,5-1. Δηλαδή, οι ηλικίες που είναι κάποιος παραγωγικός που μπορεί να πολεμήσει, που μπορεί να αμυνθεί, που μπορεί οτιδήποτε. Τώρα, οι γέροι και τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ναι. Λοιπόν, ότι μας έχουν ξεπεράσει, καταλαβαίνετε τι κινδύνους ενέχει αυτό το γεγονός. Ωραία, να σας πω ένα εθνικό κίνδυνο. Πολύ σωστά το λέτε. Ένα εθνικό κίνδυνο. Αν μου επιτρέπετε, είστε άντρας κι εσείς και έχετε πάει στρατιώτη και ξέρετε. Όταν πρόκειται να γίνει ένας πόλεμος, ο καθένας εκτός από τις πληροφορίες που θέλει και την αναγνώριση του δάφους του αλλού κτλ. Θέλει να κάνει και διάφορα σαμποτάζ. Εκ των πραγμάτων. Να πούμε τώρα μες στη χώρα μας τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε έναν
για μένα, όχι εν δυνάμει, αλλά έναν εχθρό μέσα στην Ελλάδα, ο οποίος είναι πολύ καιρό, έχει κάνει αναγνώριση εδάφους, χαρτογράφηση στόχων και έχει αυτό το προνόμιο να διαλέξει την ώρα που θα κάνει το χτύπημα. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς έτσι. Πάμε τώρα παρακάτω. Θα σας πούμε τώρα λέει στρατιωτικά. Μέσα στην Αθήνα, όταν γίνει ένας πόλεμος, λέγεται πόλεμος σε αστικό περιβάλλον. Έτσι. Ωραία. Είναι ελάχιστοι γυμνασμένοι για τέτοιο πόλεμο σε αστικό περιβάλλον. Είναι μόνο οι καταδρομείς και οι αντιτρομοκρατικοί. Έτσι ακριβώς. Από εκεί μετά είναι οι εθελοντές έφεδροι που το κάνουν μόνοι τους. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εάν υποθέσουμε. Τι ποσοστό είναι αυτό, αμεληταίο. Έτσι. Αμεληταίο, προσέξτε, που είναι και εθελοντές, αλλά. Οι... Όχι, μαζί λέει όλοι, αντιτρομοκρατικοί. Όχι, είναι αμεληταίο και ο πλευράς εξοπλισμού καταρχήν. Ακριβώς. Λοιπόν, βέβαια μπορώ να πω ότι οι ειδικές δυνάμεις που υπάρχουν κοντά στην Αθήνα είναι σημαντικές, αλλά άμα γίνει ένας πόλεμος, αυτοί φεύγουν έξω, δεν είναι μέσα. Έτσι. Εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Έτσι. Δηλαδή θα έχεις ένα διπλό μέτωπο. Αλλά κοιτάξτε κάτι, στον πόλεμο λέγεται κάτι, υπάρχει ένας ορισμός. Ασύμμετρες απειλές. Κάποτε τις είχε πει επί Καραμάλινο και έκανε την Αθήνα ο φίλος μας ο. Ξεχνάω τώρα το όνομα του. Πολύδωρας. Και αφαίρω ένα απλό παράδειγμα. Λοιπόν, όταν γίνεται ένας πόλεμος σε τέτοιο περιβάλλον, κινούνται σε ομάδες των 5. Άρα σημαίνει ότι μόνο 5.000 από αυτούς, εάν βγουν με Καλάσνικοφ, σημαίνει ότι μέσα στην Αθήνα υπάρχουν χίλιες ομάδες των 5, οι οποίες ξέρουν το δουλεύουν και σκοτώνουν. Για σκεφτείτε χίλιες ομάδες, δεν βάλα το ελάχιστο. Παρότι που οι πληροφορίες που πάνε για τους τζιχαντιστές είναι από 22 έως 25.000. Δεν θα πω για Αλβανούς, για τους τσεκάδες, είναι γνωστό και αυτοί ότι είναι ένα νούμερο σημαντικό. Λοιπόν, και επίσης, υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες είναι οι εξής. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να το αναφέρω, γιατί είναι μια πληροφορία. Ναι. Ότι το πολιτικό σύστημα, το ελληνικό, το πολιτικό καθεστώς, επειδή φοβάται και καίει εξέγερση Ελλήνων, ίσως και του στρατού, έχουν και συμφωνίες με τη λεγόμενη Blackwater, που τώρα την Academy, δηλαδή με χιλιάδες μισθοφόρους για να τους προστατεύσουν. Αυτή είναι μια πληροφορία. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια, παρόλο που έχω ακούσει και το νούμερο, πόσοι είναι και πού είναι, αλλά το αφήνω έτσι. Να σας πω κάτι. Μάλιστα. Άνδρας της αντιτρομοκρατικής μου το επιβεβαίωσε. Ναι, 17.000 είναι μέσα στην Αθήνα. Και που βρίσκονται και 17.000 είναι μέσα στην Αθήνα. Ναι. Συνεχίστε. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δουλεύει κατά των Ελλήνων και πρέπει εμείς να αντισταθούμε και δεν πρέπει να υπολογίζουμε ότι αυτοί θα σκεφτούν το λαό, θα πάνε ενάντια στο λαό. Εδώ έχουμε και τις ευθύνες. Όχι, βλέπουμε ότι είναι ενάντια, δεν χρειάζεται να το στο μέλλον να πάνε. Βέβαια. Κάθε μέρα είναι ενάντια του λαού αυτή. Έχουμε και τις ευθύνες που είπατε πριν των στρατιωτικών. Κοιτάξτε να δείτε. Οι ευθύνες των στρατιωτικών βασικά είναι στρατιωτικών, είναι από εκεί που περνάνε από την κρίση και πάνω. Δηλαδή από συνταγματάρχη και πάνω. Βεβαίως, γιατί αυτοί υπογράφουν για πάνω πάνω. Ακριβώς. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Αυτοί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι για να έχουν δικαιολογία. Έτσι. Αυτοί έχουν ορκιστεί έτσι, μέχρι τα τελευταία ζρανίδα του αίματός τους. Λοιπόν, έτσι. Και επειδή τα γνωρίζουν, σημαίνει ότι είναι προδότες. Οι άνθρωποι τα γνωρίζουν, είναι επικίνδυνοι λήθιοι. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει και το λέω έτσι, γιατί σαν αγανακτισμένος Έλληνας πολίτης, ότι όταν θα γίνουν αυτά τα, που θα γίνουν αυτά τα γεγονότα, από όσους τη γλιτώσουν από εμάς, δεν ξέρω πού θα πάνε να κρυφτούνε. Εγώ είμαι βεβαιότατος ότι όσοι τη γλιτώσουν, μετά θα τους περιμένει το γουδί για σκάτη προδοσία. Αυτό ήθελα να πω και ας φαίνομαι λιγάκι ακραίος αυτά που λέω, γιατί πρέπει καμιά φορά να πούμε και τα ακραία που ίσως συμβούνε. Ίσως, μόνο έτσι μπορεί να διότι ο εφησυχασμός είναι ένας αργός θάνατος και δεν μπορούμε να θελοτυφλούμε συνεχώς. Έτσι, αυτά θα να πω, με συγχωρείτε πάρα πολύ για... Όχι, για λίγο. Ξέρετε, στο... δεν ξέρω αν έχετε ακούσει πώς το... Όταν μας λένε Ισλαμικότητα, εμένας μας λένε ότι ο προθάλαμος, αυτά πρέπει να υποθούν, είναι η δημοκρατία. Τα τζαμιά είναι στρατιώτες. Οι θόλοι είναι οι ασπίδες και οι μιναρέδες είναι οι λόγχες. Ναι, ας τα ακούσουν αυτά όμως. Μας λένε πως έτσι... και ότι αυτό όταν θα κατασκευαστεί θα είναι κάτι πολύ καλό. Και εκεί θα μας αναβαθμίσει. Ναι, αλίμονο. Αλίμονο. Και ναι. Κοινωνικά θα είμαστε διαφορετικοί. Έτσι. Θα είμαστε μια χώρα πιο ασφαλής. Ναι. Έχουν από πάνω όλη αυτή τη γαρνιτούρα και μας σερβίρουν. Ναι, για να μπορέσουμε να πούμε εντάξει τώρα και οι άνθρωποι αυτοί. Τι ζητάνε, αφού έχουν 25 τζαμιά μες στην Αθήνα και αφού υπάρχουν 1.500
σε όλη την Αττική. Αυτό στην... Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Κύριε Μπίλη, αυτό στην Πειραιώς το ξέρετε. Στην Πειραιώς. Το τζαμί. Στο Μοσχάτο. Στο Μοσχάτο. Είναι χιλίων 1600 τετραγωνικά. Με βιτρό, με χαλιά. Με τα πάντα. Δεν πάνε. Με γιγαντοθόνες. Δεν είναι, δεν πηγαίνουν. Δεν πηγαίνουν γιατί θέλουν να κάνουν το άλλο, γι' αυτό δεν πηγαίνουν. Θέλουν εδώ και ανοιχτό είναι, είναι εκεί και του περιμένει. Ας πάμε και όλη αυτή η ιστορική αρχαιολογική και πόλη. Να σου πω κάτι, 1600 τετραγωνικά διαφορά είναι μόνο 350 άτομα. Που θα χωράει, υποτίθεται αυτό εκεί πέρα. Τι λέτε. Εντάξει, χωράει πάνω από 500 άτομα. 1600, αλλά 1600 τετραγωνικά. Έτσι. Πόσο πιάνει ο καθένας για να μπει εκεί μέσα, π.χ. λέμε. Δεν θα πάρει όπως λέτε 600-800 άτομα. Άρα. Τα 1600. Αλλά αυτά τα αποσιωπούν. Αυτά ναι. Τα αποσιωπούν, δεν πρέπει να ξέρει. Δεν θα μας πούν ποτέ την πραγματικότητα. Ναι. Κυρία Λαγκούρα, εσάς σας αφήσαμε. Ναι, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Ναι. Μιλούσατε πριν για τους πνιγμούς των μικρών παιδιών στο Αιγαίο. Πού είναι ο ΟΗΕ να ψάξει να δει πώς είναι δυνατόν να πνίγονται καταρχήν συνεχώς παιδιά καθημερινά και σε πολύ μεγαλύτερα νούμερα από ότι ενήλικες, τα οποία φοράνε και σωσίδια. Δεν πρέπει να ψάξουν να δουν τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί οι υπόλοιποι που φοράνε σωσίδια και που γλιτώνουν, γιατί δεν ψάχνουν, δεν προσπαθούν να σώσουν αυτά τα παιδιά. Δεν τους ενδιαφέρει. Εδώ όμως έρχονται και τους ενδιαφέρει μόνο να περάσουν, όσοι καταφέρουν να περάσουν, το σχέδιο υλοποιείται και έτσι. Αν έχει μια βάρκα 30 άτομα και περάσουν οι 25, 20, 19 ή 29, τους είναι αδιάφορο. Αρκεί να περάσουν, να περάσει ένας αριθμός ικανός. Έτσι, πάθει η επόμενη βάρκα την άλλη μέρα ή μετά από λίγο. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει ο ανθρώπινος παράγων. Αυτό είναι παράπλευρες απώλειες είναι. Δεν τους ενδιαφέρει το παιδάκι. Το οποίο παιδάκι είναι ένα αθώο θύμα, δεν φταίει σε τίποτα. Έτσι το πήραν οι γονείς από μία. Από όπου το πήραν, εν πάση περιπτώσει, με όποιους όρους το πήραν οι γονείς. Έτσι και χάνεται μία αθώα ζωή. Γιατί, για το τίποτα. Για να υλοποιήσουν κάποιοι σατανικοί εγκέφαλοι τα σχέδιά τους. Αυτό είναι. Τόσο απλό το πράγμα. Εγώ. Και ο ΙΕ ξέρουμε τι ρόλο έχει και αλλήλω μόνο αν θα ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα. Είναι... Και ίστατη αρμοστία και ακαλά. Να ζήσω στην Αθήνα με όλους αυτούς που αφήσανε αβοήθητα παιδιά να πεθάνουν, να πνιγούν μέσα στη θάλασσα παρότι θα μπορούσαν να τα σώσουν γιατί αυτοί είχαν σωσίδιο. Ναι, ενδεχομένως. Και αυτούς τους φερόμαστε ως καημένους, πρέπει να τους ταΐζουμε, να τους κάνουμε τζαμιά, τεμένοι, να τους βάζουμε σπίτια. Κλιματιζόμενα μάλιστα. Και με WiFi. Και με δωρεά από την επιχείρηση του κυρίου που το ξεχνώ τώρα, θα το θυμηθώ. Ποιος έκανε τη δωρεά. Ποιος τη δωρεά την έκανε ο Όμιλος Φιδάκη. Φιδάκη. Ο Όμιλος Φιδάκη. Τι είναι αυτός. Ένας Όμιλος, ο οποίος επειδή για να τα βάλουν αυτά τα κλιματιστικά χρειάζεται μια άλλη διαδικασία διαγωνισμού και έτσι και αλλιώς και θέλανε να τους φέρουν 16 μηνών οπωσδήποτε μες στον καταβλισμό. Ο Όμιλος Φιδάκη έκανε τη δωρεά. Είχε κλιματιστικά. Βέβαια. Με στα κοντέινερ. Κυρίες και κύριοι, από τον Όμιλο Φιδάκη θα παίρνετε από εδώ και πέρα. Ναι, από τον Όμιλο Φιδάκη θα παίρνετε. Ο οποίος έχει να δώσει σε αυτούς, αλλά οι Έλληνες κρυώνουν και πεθαίνουν από τα μαγκάλια που παθαίνουν από τις αναθυμιάσεις, παθαίνουν ασφυξίες. Και παιδάκια είχαν πεθάνει, θυμάστε στη Λάρισα, θυμάμαι τις προάλλες. Κόψανε το μισό επίδομα θερμάνσεως τώρα. Από τους Έλληνες, το κόψανε, από τους μισούς μάλλον το επίδομα θερμάνσεως. Δεν θα έχουν σε λίγο που θα πιάσουν τα κρύα, τα γερά, να ζεσταθούν οι Έλληνες. Αλλά οι Όμιλοι, Φιδάκη και ξέρω εγώ, Φιδάκη, μήπως συνέβη και κάτι το Φιδάκη. Ναι, Φιδάκη. Έχουν για τους λαθρομετανάστες να δώσουν δωρεάν. Δεν ξέρω, ρωτήστε τους για κανένα Έλληνα, δώσανε δωρεάν κλιματιστικό. Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν δώσανε. Λοιπόν, συγγνώμη για την διακοπή. Πού βρισκόμαστε σήμερα, τις προάλλες είχε γίνει και η. Η προσφυγή, για πείτε μας λίγο σήμερα, στα πιο πρόσφατα ή αν φέρετε κάτι πιο παλιό, δεν ξέρω τώρα, γιατί σταματήσαμε σε κάποιο σημείο. Εμείς βρισκόμαστε στο εξής. Μέχρι τρεις δικάσιμους που είχαμε, μας ζητούσαν να πάρουμε αναβολή, ζητούσαν από το Συμβούλιο Επικρατείας. Ποιοι ζητούσαν? Εκεί όλο το, η πρόεδρος του Συμβουλίου, ας πούμε, ναι. Διότι κάθε φορά οι δύο, αυτοί οι δικηγόροι οι οποίοι δεν πήραν στα χέρια τους ούτε ένα ευρώ ως αμοιβή, καθότι είναι Έλληνες και Ορθόδοξοι, πείτε κάθε φορά ο κύριος. Είναι γνωστή. Η κυρία Κατερίνη Παντελίδου και ο κύριος Γεώργιος Χορτάτος. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ και κάθε φορά συμπληρωματικά και όπως και ο ένας και ο άλλος παράλληλα,
ο φάκελος όλο και ανέβαινε. Ναι. Και με πάρα πολλά στοιχεία. Οπότε αυτοί δεν μπορούσαν να δικάσουν, έπρεπε να μελετήσουν για να μπορέσει η πλειοψηφία του Συμβουλίου να βγάλει την απόφαση. Καθότι λοιπόν θα δικαζόμαστε εμείς 6 Μαΐου, είχε οριστεί δικάση μας, πριν κάτι μέρες καταθέτει τροπολογία ο κ. Λαφαζάνης με ένα άσχετο νομοσχέδιο για να μπορέσει να προωθεί στην κατασκευή του Ισλαμικού τεμένους. Οπότε πάνω στο άσχετο νομοσχέδιο δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουμε εμείς εκείνη την ημέρα να γίνει δικάσιμος. Για αυτούς που ενδιαφέρονται μόνο για το οικονομικό και είπε θα καταγγείλει τα μνημόνια, να δείτε στα υπόλοιπα τι κάνει ο κ. Λαφαζάνης και η παρέα του. Εκεί λοιπόν ζήτησε και ο κ. Χορτάτος και η κ. Παντελίδου να αναβληθεί το δικαστήριο και να δικαστεί, αν θα μπορούσαμε να δώσουμε αναβολή από το Μάιο. Οπότε πέρασε στα ιδιαίτερα η ομάδα εκεί του Συμβουλίου Επικρατείας και μας δώσανε μία αναβολή μέχρι τον Οκτώβριο. Όπου και έγινε η δικάση μας αυτή και αναμένουμε την απόφαση. Η οποία από τον Οκτώβριο μας είπανε μέχρι 6 μήνες θα γίνει αυτό. Όμως η συγκεκριμένη δικηγόρος το έχει πάρει τόσο πολύ προσωπικά και έχει τόσο πολύ καταπονηθεί και λυπηθεί για αυτό το οποίο το έγκλημα που γίνεται στη χώρα μας, η οποία λέει ότι θα δικάζω και την απόφαση, δεν θα σταματήσω ποτέ. Θα τους έχω μονίμως σε μια τέτοια ιστορία ταλαιπωρίας νομικής κτλ. Έως ότου καταφέρουμε αυτό τουλάχιστον να μην γίνει στο Βοτανικό. Δεν θα τους αφήσει. Και η κυρία Παντελίδου και ο κύριος Χορτάτος είναι αποφασισμένοι. Γιατί έχουν μέσα και την ηθαγένεια. Έχουμε και άλλο τώρα που το πάνε μαζί. Θέλουν να δώσουν και ηθαγένεια εξ αρχής. Όπου και αυτό και αν δεν είναι αντισυνταγματικό. Και μας απαγορεύουν φυσικά να μιλάμε, όπως είπατε προηγουμένως, λαθρομετανάστες, επικούς, τίποτε. Διότι θα έχουμε εμείς επιπτώσεις. Ναι, είναι οικονομικοί μετανάστες. Ναι, όταν θα φερόμεθα έτσι. Ναι. Επομένως, ο λαθρεπιβάτης είναι οικονομικός επιβάτης σήμερα, ο λαθρέμπολος οικονομικός έμπορος. Ναι. Ναι. Και ούτε ο λαθροκυνηγός είναι οικονομικός κυνηγός. Ναι. Αηδίες δηλαδή, έτσι. Ναι. Έχουν φτάσει να μας επιβάλλουν και να μας υποτιμήσουν την αλλίωση της σημασίας των λέξεων. Αν είναι δυνατόν η ηθαγένεια, η οποία είναι μόνο εξαίματος, να αποδίδεται έτσι λέει για νόμο. Τι λέτε ρε μάγκες, ας πούμε. Πού τα είδατε αυτά τα πράγματα. Ηθαγένεια. Και πώς κόπτονται γι' αυτό. Εγώ το έζησα μέσα στη Βουλή με την κυρία Τασία, τη Χριστοδούλου, πώς λέγονται. Κυρία Τασία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς κόπτε το μέσα εκεί. Πότε περιμένουν να βγει η απόφαση. Έχουν διορία, δηλαδή είναι όποτε τους... Το αργότερο μέχρι ένα εξάμηνο. Ναι, το αργότερο. Ένα εξάμηνο από τον Οκτώβριο που έγινε. Από τον Οκτώβριο. Βάλτε, έχει τον έκτο μήνα. Στο μεταξύ, τι γίνεται σε αυτό το εξάμηνο. Παρακολουθούμε με κάποιες περιπολίες που γίνονται εκεί να δούμε μήπως εν μια νυχτή που λένε ξεκινήσουν εργασίες κτλ. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα, από ό,τι με ενημερώνουν. Υπάρχουν δύο παιδιά που κάνουν εκεί. Να σα πω, ο χώρος σε τι κατάσταση είναι τώρα, είναι δεσμευμένος. Ο χώρος εκεί στο πολεμικό ναυτικό. Αυτό στον οποίο σχεδιάζουν αυτοί όλοι να κατασκευάσουν. Φυσικά. Από ποιον. Φυσικά έχει δεσμευτεί. Φυλάσσετε. Όχι. Από αυτούς, όχι ιδιαίτερα, αυτοί που είναι μέσα εκεί στο ναυτικό. Υπάρχει ένα φυλάκιο. Ανήκει ακόμα στο ναυτικό, δεν έχουν διώξει το ναυτικό. Το πήρανε. Υπάρχει ένα φυλάκιο όμως που είναι εκεί και υπηρετούν. Αυτό είναι του ναυτικού. Ναι, όταν πηγαίνουμε εμείς να μπούμε μέσα, να δούμε, να μπούμε, δεν μας επιτρέπουν. Το χώρο του ναυτικού τον χωρίσαμε στη μέση, ας πούμε, και πήραμε κομμάτι. Οπότε περιορίστηκε αυτή η βάση. Ναι. Έτσι και ένα κομμάτι τώρα είναι. Μα ήταν το μηχανικό. Ερημοποιείται, ας πούμε, αυτό το κομμάτι που έχει μείνει, που εκεί θα γίνει το χτίσμα. Και τι είναι περιφραγμένο. Και έχει μόνο είσοδο από το φυλάκιο του ναυτικού. Έχει είσοδο από πλαγίω τώρα. Ναι. Εκεί που είναι το φυλάκιο. Την ιερά οδό έχει εδώ. Και αυτό το κλείσανε. Είχαν βάλει και κάμερα, δεν κλείσανε. Υπάρχει είσοδο, η οποία είναι σφραγισμένη. Δεν είναι ιερά. Είσοδο υπάρχει, είναι σφραγισμένη. Ενώ πρώτα μπαίνανε. Τώρα το έχουμε σφραγίσει. Να πω και μια άλλη προδοσία που συμβαίνει με αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Από όσο ξέρω, στον τελευταίο πόλεμο που είχε γίνει, το σημείο εκεί πέρα του πολεμικού ναυτικού που θέλουν να φτιάξουν το Τέμενος ενωνόταν με τον Πειραιά για να μπορεί κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού της Αθήνας να τρέφεται ο πληθυσμός. Ήταν ένας δρόμος που πήγαινε αποκλειστικά από τον Πειραιά σε εκείνο το σημείο του πολεμικού ναυτικού. Τώρα, βάζοντας εκεί μέσα το τζάμι, το Τέμενος,
χάνουμε και αυτό το πλεονέκτημα. Μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να είναι γι' αυτό στο εντάξει. Στο πρόγραμμα, στο σχέδιο. Στο γενικότερο σχέδιο. Και επίσης θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου σωστό να ανακαινίζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε το τζαμί μέσα στην αρχαία αγορά κάτω ακριβώ από την Ακρόπολη. Άλλο αυτό, στου Έλληνε. Στου Έλληνε. Το φετιχέ τζαμί. Το φετιχέ τζαμί. Το ποδητή. Όχι την εκκλησία, το τζαμί. Γιατί έχει εκκλησία στο ίδιο σημείο. Ξέρετε πόσοι. Το ακρατοπρόσωπο των παρελθόν, υπουργοί και. Από αυτούς και πρωθυπουργοί, δεν ξέρω τι, έχουν ρίξει εκατομμύρια για διάφορα τζαμιά ανά την επικράτεια. Και λες καλά. Ενώ το τάμα του έθνους δεν το κάνουν. Σιγά μην κάνουν το τάμα του έθνους. Και δεν σου δίνουν χρήματα. Μα συγγνώμη, δεν σου δίνουν. Ναι, ακούστε το. Ναι, το ξέρω. Ναι, τα χρήματα τα έχουν. Οριοθετήστε το χώρο. Πείτε μας πού. Ευθύνονται όλοι όμως εδώ, κύριε Βασιλιάδη. Και ο χώρος της Εκκλησίας και το κράτος. Εννοείται. Και πρότισα. Εκκλησία πρώτα είναι. Γιατί εγώ ρωτήθηκα και ποια θέση παίρνει η Εκκλησία. Με τον περίφημο ιερόνυμο που έχουμε. Η Εκκλησία, η αρχή της, της Αρχιεπισκοπής, το παρακολουθεί το θέμα. Δεν μπορεί προς τα έξω να πει περισσότερα πράγματα. Όμως είναι φύλακας με τι εξέλιξη θα έχει. Η κατασκευή του Ισλαμικού τεμπέλου. Τι φυλακά, είναι, αφού έχουν υπογράψει την πανθρησκεία. Τι φυλάει δηλαδή, το τέμπελο φυλάει. Δηλαδή όταν βρίσκονται στις. Ναι, όταν βρίσκονται και κάνουν τα συμβούλια του, τα λεγόμενα κτλ. Η θέση του, το κύρος του, επεμβαίνει και δεν επιτρέπει την. Μας έσωσε, βέβαια, ακριβώς. Τη λειτουργία του, το χτίσιμο, τη δημιουργία αυτή του. Αποτρέπει δηλαδή, ότι δεν πρέπει. Ποιο αποτρέπει. Το αποτρέπει ποιους. Έτσι, έτσι λέει. Αυτούς οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν το Ισλαμικό τέμενο. Τι έχει κάνει γι' αυτό. Τίποτα. Και δεν το μπορούμε να ξέρουμε. Προσεύχεται. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κάνει. Μας είπε ότι δεν λέγονται όλα. Αλλά όμως είμεθα φύλακες. Από τις πράξεις φαίνεται κάποιος, όχι από τα λόγια. Λόγια μπορεί να λέει ό,τι θέλει να λέει. Τι έκανε, πώς αντιστάθηκε μέχρι τώρα δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε. Εσείς είσαστε που αντιστέγεσαι, εσείς είσαστε που πηγαίνετε εκεί στις. Όχι, έκανε μια μεγάλη αντίσταση όταν και προχθές, κάνε, αν συναυλία είδατε... με τον Ταλάρα στον Άγιο Παντελεήμονα. Ναι. Αν είδατε προχθές το κόντρα, κάποιος επίσκοπος, εγώ δεν το είδα ίδια, το περιέγραψα, είπε «Δεν είμαστε αντίθετοι με το Ισλαμικό τέμενος». Ιωνίων ίσο μου είπαν, εγώ δεν το είδα ίδια, οπότε δεν μπορώ. Να γίνει το Ισλαμικό τέμενος, αλλά να γίνει στην Εθνική Οδό, πέρα, μακριά. Τι δουλειά έχει στο Βοτανικό Φόντο στο Ισλαμικό Τέμενο. Μπα. Αλλά να γίνει. Ναι. Πέρα. Στην Εθνική Οδό. Κάτι σαν δηλαδή, όλοι του το θέλουν. Κατ' ουσίαν. Επίσκοπο σημαίνει φύλακα. Ναι, επί του σκοπού δεν είναι. Είναι αυτό ο οποίο φυλάει το πείμενιο. Τώρα είναι φύλαξη αυτέ οι δηλώσει. Επιτρέψτε μου εμένα να έχω άλλη άποψη. Γιατί μήπω δεν έχει ευθύνη ο Δήμο. Συγγνώμη κύριε Βασιλιά. Τώρα πάτε σε ένα κεφάλι. Δεν τους ταρακουνάει κάτι. Ο καταβλισμός έγινε τελείως αυθαίρετα. Μέσα σε 48 ώρες είχαν στήσει το σχέδιο και τι θα κάνουν και πώς και τα λοιπά. Πήρε ο Τσίπρας, την ώρα που γινόταν το συμβούλιο εκεί με τους άλλους όλους, ο Καμένος για εσχάτη προδοσία. Ο Δήμαρχος, η πολεοδομία του Δήμου. Τι είπατε για τον Καμένο? Για εσχάτη προδοσία του έστειλε η Παντελίδου. Ότι δεν φυλάει τα σύνορα και ότι είναι ένας προδότης. Και επιτρέπει με τον καταβλισμό, με τους λαθρούς. Με τον καταβλισμό. Ναι, 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 ναι. Γιατί και αυτό που σου είπε. Τι πιο κανείς μήνυση, τι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Για εσχάτη προδοσία στον Καμένο. Εκδικάστηκε. Ακόμα όχι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, στο Τζίπρα έστειλε και τα έχω εδώ. Μάλιστα. Εξώδικα κτλ. Και στο Δήμο. Ναι. Και στο αστυνομικό τμήμα. Και στην πολεοδομία του Δήμου. Δηλαδή ακόμα εκεί δικαστήκανε γιατί λέει πως η ΔΕΗ και η ΕΙΔΑΠ ήρθε αμέσως και έφτιαξε το δίκτυο και το ένωσε. Αποχέτευση που δεν είχανε από ένα σημείο και μετά του Αγίου Πολυκάρπου. Πως γίνανε όλα αυτά τόσο γρήγορα όταν εμείς θέλουμε μία σύνδεση και τραβάμε δεν ξέρω και εγώ τι για να μπορέσουμε να γίνει αυτό. Οπότε στράφηκε κατά τον δέκο. Και αυτό δικάστηκε. Μάλιστα. Στο πάνω στην Ευελπίδα. Ναι. Και περιμένουμε την απάντηση από εκεί, την απόφαση. Δεν τους έχουμε αφήσει. Και όταν πάω στο διαμέρισμα και λέω, ας πούμε,
ο καταβλισμός αυτός, οι λαθρομετανάστες κτλ. Πω, Παναγία μου, πώς δεν με έχουν πυροβολήσει. Και στο Facebook ακόμα με χαρακτήρισαν, με αποκάλεσαν, μου βγάλαν τη σελίδα που την αφαίρεσαν. Και εκεί μέσα με χαρακτήρισαν. Βέβαια έχει συνέχεια εδώ εκεί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω εμείς οι Έλληνες για ποιο λόγο ταραζόμαστε τόσο πολύ όταν ακούσουμε αυτή τη λέξη. Μόνο λέει οι αποσκευές είναι ελαφρέες. Όλα τα άλλα δεν υπάρχει λέξη. Αυτή είναι βαλτή τύπη. Δεν είναι Έλληνες κατά. Δεν αισθάνονται Έλληνες, δεν είναι Έλληνες. Και εγώ διαρωτώ με τώρα, εμείς κάναμε τι κάναμε. Και είμαστε οι μοναδικοί. Όπου παλεύουμε και αγωνιζόμαστε και διαμαρτυρόμαστε με το Σύλλογο. Διαρωτώ με για όλα τα προβλήματα που μας έχουν μαστίσει, πέρα από το δικό μας, σε αυτή τη χώρα, το διακάφτα. Δεν μπορεί να αποχωρήσει άλλο. Δεν έχουμε πάει στον πάτο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Όχι, υπάρχει πάτος. Εντελώς πάτος είναι εξόντωση. Εκεί είμαστε. Μπορώ να πω κάτι για το θέμα του τεμένους. Βεβαίως. Αν επιτρέπετε. Γιατί μας κατηγοράνε πολλές φορές ότι είμαστε ρατσιστές. Ανεξάρτητα αν αυτοί οι ίδιοι που μας το λένε είναι ρατσιστές κατά των Ελλήνων. Και επίσης μας λένε ότι το Σύνταγμα της χώρας, λέει, μιλάει για ανεξιθρησκεία. Άρα έχουν δικαίωμα, λένε αυτοί που το λένε οι καλοθελητές. Θα ήθελα να πω ότι το Σύνταγμα της χώρας αφορά τους Έλληνες. Δεν αφορά τον κάθε κοπρίτη που έχει μέσα στη χώρα. Ναι. Και εμάς τα παρανόμους. Ένα. Δεύτερον, ακόμα και όταν κάποιος είναι νόμιμος, πρέπει να κάνει την αίτηση και να εγκριθεί η αίτηση κάτω από οι προποθέσεις για να γίνει. Εδώ πέρα, χωρίς να υπάρχει καμία αίτηση, καμιανού, ούτε καν αλλοδαπού, όχι μεδαπού, ούτε καν αλλοδαπού, έτσι, αποφάσισε το κράτος μαζί με την Εκκλησία να το φτιάξουν. Ναι. Άρα αυτό κολλάει στα προηγούμενα σχέδια που λέγαμε πριν. Έτσι. Ωραία. Τώρα, θέλω να πω εδώ πέρα ότι πριν άκουγα που λέγατε για τα παιδάκια που πνίγονται. Να σας πω, αυτό είναι για να μας συγκινούν. Γιατί αν έχετε ακούσει, τα πνίγουνε δηλαδή. Γιατί το λέω με πλήρη γνώση σε αυτό που λέω. Διότι έχετε ακούσει ότι πολλές φορές αυτά που βγαίνουν έξω, ας πούμε, και τα βρήκανε λέει πολλά ασυνόδευτα. Τι θα πει ασυνόδευτα. Ναι. Δηλαδή τριών και πέντε χρόνια παιδάκι έφυγε από τη Συρία που λένε και ήρθε εδώ πέρα. Περπάτησε. Ναι, ναι, το ασυνόδευτο. Άρα αυτά είναι απαγωγές και τα φέρνουν εδώ πέρα. Έτσι γίνεται. Επίσης θα μας πω ότι στον κατεβλισμό που φτιάξανε σε εμάς, τάχα για τους Σύριους πρόσφυγες, δεν υπάρχει ούτε ένας Σύριος. Είναι όλοι Αφγανοί. Σομαλοί. Ναι. Αφγανοί και συγκεκριμένα ήδη λένε Χαζάρι. Πάντως σε αυτό που είπατε, ακριβώς, ότι είναι απαγωγές, ότι τα πνίγουν κλπ. Άρα υπάρχει και εγκληματικότητα μέσα σε αυτό. Βεβαίως. Υπάρχουν εγκληματίες μέσα. Να σας φέρω παράδειγμα. Έχουν, ναι, θα μου πείτε τι, ναι, τώρα κομίζει γράφει σαν να σας φέρω παράδειγμα. Επειδή είναι για να μας συγκινούν. Μας συγκινούν οι μας, όταν εμείς εδώ δεν κάνουμε αυτό που γίνεται. Κοιτάξτε. Να σας πω κάτι, μας δείξανε την πρώτη φορά μια φωτογραφία με ένα παιδάκι πνιγμένο, μάλλον κοριτσάκι, νομίζω, το οποίο ήταν, προσέξτε, ήταν κάθετο στο κύμα. Όταν το βγάλανε, ήταν κάθετα στο κύμα, έτσι, κοίταγε. Ποτέ πνιγμένος, το λέω με γνώση αυτό, δεν βγαίνει κάθετα στο κύμα, βγαίνει οριζοντίος. Τον φέρνει σε όλο το φαρμακείο, γιατί δεν μπορεί να φέρει το κύμα με άλλον τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Άρα και αυτή στημένη φωτογραφία ήταν. Λοιπόν, επίσης, όλοι αυτοί οι ευαίσθητοι, πού συγκινούνται τόσο πολύ. Μην πνιγεί ή μη δυστυχήσει ένας οποιοδήποτε Πακιστανός που λέω εγώ, έτσι, ή μη φάει καμιά φάπα από κανένα δικό μας εδώ. Ενώ είπατε προηγουμένως για Έλληνες που έχουν αυτοκτονήσει. Σταματήσανε να μας μιλάνε όταν ξεπεράσανε. Ωραία, όταν ξεπεράσανε τις 6.500. Ποιοι? Οι Έλληνες που έχουν αυτοκτονήσει. Πάνω από 10.000. Συμφωνώ απολύτως. Αυτοί που έχουν καταγεγραμμένοι και αυτοκτονήσανε. Να σας πω ότι υπάρχει ένα νούμερο το οποίο δεν δηλώνεται ότι αυτοκτονήσανε για να μπορεί να εκδευθεί. Και υπάρχει και ένα νούμερο ακόμα που είναι άλλο τόσο, το οποίο δεν πέθανε με την απόπειρα που έκανε και πέθανε λίγο αργότερα. Αυτό πάλι δεν υπολογίζεται ότι το έχει αυτοκτονήσει. Επίσης, θα πρέπει ταυτοχρόνως να μιλήσουμε και για ένα νούμερο πάλι κοντά στις 10.000, έτσι, Έλληνες που σκοτωθήκανε για να ληστευτούν. Αυτά δεν μας τα λέει κανείς και δεν συγκίνεται κανένας από αυτούς τους πολύ φιλές πλαχνούς. Συγγνώμη για την πολυλογία μου, αλλά είμαι αγανακτισμένος γι' αυτό. Απλώς επειδή. Κάπου ολοκληρώνει το χρόνο σιγά σιγά. Θα ήθελα έτσι να. Είπε η δικηγόρος του Συνόδου για τον Καταβλισμό, ναι, ότι μέσα στο δικαστήριο το είπε, αυτός ο καταβλισμός ακριβώς έγινε στο ίδιο σημείο. Σαν αν πετάξουμε δηλαδή και βγούμε στην Ιερά Οδό, κάνουμε ένα άλμα, θα πέσουμε μέσα στο τέμενος. Το φέρατε λέει λοιπόν εκεί και το στήσανε,
αυτόν τον κατακλυσμό, ο οποίος ακούστηκε ότι θα επεκταθεί και θα γίνει χιλιάδες, αυτές οι χιλιάδες όλες, ότι θα βρεθούν σε δύο χώρες, στην Αττική και πάνω, μπορεί να έρθει η Μακεδονία. Ακριβώς για να μπορέσετε να κατασκευάσετε το ισλαμικό τέμενος. Αλλά δεν θα το επιτρέψουν. Ας τα ακούμε αυτά και ας βάλουμε μια νόθια με την κυρία Ναγούρα Μπρόστη Σκάρδη, ο κύριος Χριστοδούλου, πριν να ολοκληρώσουμε. Εγώ, σαν πολίτες, θα ήθελα να πω ότι απαιτούμε πολιτεία και εκκλησία να αναλογιστούν τις ιστορικές τους ευθύνες και υπενθυμίζουμε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό ότι η τήρηση των διατάξεων του Συντάγματος κατά το άρθρο 120 επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο κλείσιμο. Να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ. Να ξέρετε ότι είμαστε διαθετικοί σε οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κλπ. Απλώς πείτε μας και θα σας έχουμε εδώ όποτε εσείς επιθυμείτε. Κυρίες και κύριοι, επειδή πρέπει πάντοτε να τλούμε από τη σοφία των αρχαίων προγόνων μας, θα κλείσουμε μία ρίση που είχε πει ο Ισοκράτης. Ότι δεν πρέπει να μακαρίσουμε στην πόλη που μαζεύει απερίσκεπτα πολλούς ανθρώπους και τους πολιτογραφία διακρήτως, αλλά εκείνη η οποία συνεχίζει να διατηρεί τη γενιά των κατοίκων της από τα χρόνια της ιδρύσεώς της. Χαίρετε.